Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε, Άγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, δώρο Θεού είναι ο χρόνος. Ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται για να έχουμε όλοι μας καιρό μετανοίας, εξομολογήσεως και πνευματικού αγώνου. Δόξα τω Θεώ που αυτό το δώρο του Θεού έχει περιτύλιγμα την αγάπη, τη στοργή και τη φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Κυρίου Δαμασκηνού. Τη φροντίδα και το ανίστακτο ενδιαφέρον όλοι εμείς, οι αγωνιζόμενοι εν μετανία χριστιανοί, να υποδεχόμαστε διευκόν Του και δια της αγάπης Του αυτήν την περίοδο, που μέσα σε αυτό το δώρο του Θεού με περιτύλιγμα την αγάπη του Σεβασμιωτάτου υπάρχουν αυτοί οι ομιλητές, οι οποίοι και εφέτος θα συνδράμουν δια την πνευματική μας προκοπή και κυρίως δια να νιώσουμε όλοι εμείς ότι στον αγώνα μας δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τα βιώματα, έχουμε την στοργή και την φροντίδα αυτών των ομιλητών που θα καταφθάσουν και θα καταφθάνουν τόσο από την Κρήτη όσο και παραδοσιακά πλέον στη Μητρόπολη μας από το Άγιον Όρος. Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια, σε αυτήν εδώ την δραστήρια και ευλογημένη ενορία του Αγίου Παντελεήμονος Αβεριάς, με προϊστάμενο τον λίαν εκλεκτό αδελφό μας πατέρα Δημήτριο και εφημέριο τον επίσης εκλεκτό μας αδελφό πατέρα Εμμανουήλ, τελείται ο εσπερινός της συγνώμης. Και γίνεται μία ομιλία από κάποιον Κρήτα κληρικό. Αυτή την φορά ο Σεβασμιότατος προσκάλεσε τον φίλτατο αγαπητό μας αδελφό και συλλειτουργό πατέρα Βαρθολομαίου, τον ηγούμενο της πιο πολυαρίθμου αδελφότητας της Κρήτης, της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Επανοσίου. Με τον πατέρα Βαρθολομαίο μας συνδέει όλους εμάς, τον Σεβασμιότατο και την ελαχιστότητά μου, μια βαθύτατη, ειλικρινής, πνευματική φιλία. Τον ευχαριστούμε που ήρθε μαζί με τους πατέρες της Συνοδείας που τον έφεραν ως εδώ για να μας ομιλήσει με θέμα «Η Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα» και μέσω των σταθμών της περιόδους αυτής να εντρυφήσουμε περισσότερο στο νόημά τους και κυρίως στο μήνυμά τους. Τον ευχαριστούμε για αυτό που είναι και για αυτό που κάνει δια την Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εμπνεύσει πολλούς νέους να γίνουν μοναχοί με το παράδειγμά του και με την καλή του μαρτυρία εις την Εκκλησία του Χριστού μας. Τον ευχαριστούμε που ήρθε, τον ευχαριστούμε που μπήκε σε αυτόν τον κόπο και τον ευχαριστούμε δια την αδαπάνητη αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε και τον καλωσορίζουμε με όλα τα αισθήματα της τιμής και της ευγνωμοσύνης μας. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας αδελφοί, που ήρθατε απόψε εδώ, στο σημείο αναφοράς αυτής της ημέρας, στο σημείο επαφής και επικοινωνίας, για να συγχωρεθούμε όλοι μαζί και κυρίως για να επικοινωνήσουμε εν το Χριστό όλοι μαζί. Στο τέλος της ομιλίας και αφού σας χαιρετήσω Σεβασμιότατος, θα γίνει ο ασπασμός της αγάπης και της συγγνώμης, θα γίνει αυτό το οποίο κάθε μέρα θα πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας και στη ζωή μας, πριν δύσει ο ήλιος, ώστε αυτή η όμορφη κατάσταση
η όμορφη πνευματική πραγματικότητα να μας βρίσκει όλους έτοιμος, γιατί ούκ είδαμε την ώρα και την στιγμή που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Καλή και Αγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Άγιε Ηγούμενε, ο λόγος εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυρωνίας και Αποχωρών κύριο Δαμασκηνό για την τιμητική του πρόσκληση και για την πατρική του αγάπη, ώστε να βρεθώ απόψε ανάμεσα σε όλους εσάς ως φίλος και αδελφός και να καταθέσω στην αγάπη σας λίγες σκέψεις με αφορμή την είσοδό μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Χάρητα σου φίλο και ευχαριστίας και στον Θεοφιλέστατο και αγαπητό αδελφό και φίλο, τον Άγιο Δωρηλαίο, τον Πατέρα Δαμασκηνό, όπως όλοι γνωρίζουμε, για την αγάπη του και για το σύνδεσμο που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε την ευλογία να τύχουμε στις χαρές της προσωπικής του Πεντηκοστή στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τον Σεβασμιότατο και στην χειροτονία του και στην χειροτονία του Αγίου Ευμενίας. Και πραγματικά τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν μεγάλη χαρά για όλους εμάς που μας συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί φιλίας. Το έλεος και η αγάπη του Θεού μας αξιώνει και φέτος, αγαπητοί αδελφοί, να εισέλθουμε στην Ιερή Περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Απόψε βρισκόμαστε στο κατόφλι της. Και συνήλθαμε στον Ιερό του τον Ναό, με προεξάρχοντα το ποιμενάρχη σας, Μητροπολίτη Κηδωνίας και Αποχώρων, κύριο Δαμασκηνό, για να υμνήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να συγχωρεθούμε μεταξύ μας όπως τόνισε ο Θεοφιλέστατος και να ευχηθούμε ένας τον άλλον καλή Τεσσαρακοστή, που σημαίνει να αξιωθούμε με την χάρη του Θεού, να διανύσουμε την ιερή και ευλογημένη περίοδο του έτους, αγωνιζόμενοι με ζήλο τον καλόν αγώνα της πίστεως. Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, αγαπητοί συμπρεσβύτεροι και διάκονοι, αγαπητοί αδελφοί. Η ζωή του ανθρώπου της Εκκλησίας, του Ορθοδόξου Χριστιανού, είναι μια διαρκής πορεία από τη γη στον ουρανό, από τη λάσπη της αμαρτίας προς την αγιότητα του Θεού. Η ζωή των ανθρώπων είναι μια ασταμάτητη πορεία. Του μεν πνευματικού ανθρώπου είναι μια πορεία προς την πνευματική τελειότητα και την απόλαυση των πνευματικών αγαθών, του δε σαρκικού ανθρώπου μία πορεία στην οδόν της απώλειας. Θέλοντας η Εκκλησία να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την ζωή του σαρκικού και παράλληλα να μας εμψυχώσει στην πορεία του πνευματικού ανθρώπου, όρισε τον ετήσιο εορταστικό κύκλο των κινητών και ακινήτων εορτών γεμάτο με μνήμες των Αγίων. Οι Άγιοι, αν και έζησαν πάνω στη γη όπως εμείς, αγωνίστηκαν όμως τον καλόν αγώνα και συμπορεύονται μαζί μας κάθε φορά που θα τους το ζητήσουμε ειλικρινά. Έρχονται και περπατούν μπροστά μας με το φωτεινό λιχνάρι της Αγίας Ζωής τους και μας δείχνουν πώς πρέπει να ζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός για να φτάσει στον εξαγιασμό και στην ένωσή του με τον Ιησού Χριστόν. Όμως μέσα από όλους τους Αγίους και πάνω από όλες τις εορτές του χρόνου, η πιο ανθρώπινη περίοδος που ενισχύει περισσότερο τον πνευματικό αγώνα των χριστιανών στη δύσκολη πορεία του προς την τελειότητα του Ευαγγελίου είναι η περίοδος που από όπου ξεκινάμε, η περίοδος δηλαδή του κατανυκτικού τριωδίου. Ονομάζεται κατανυκτικό το τριώδιο διότι περισσότερο από όλα τα εκκλησιαστικά βιβλία οδηγεί τις καρδιές και τις πονεμένες ψυχές των πιστών τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας στην κατάνυξη. Με τους γλυκύτατους ύμνους τους παίρνει την πέτρινη και σκληρή καρδιά μας, τη φέρνει στη συντριβή, στο στεναγμό, στα δάκρυα της μετανοίας και έτσι την προετοιμάζει να γιορτάσει με χαρά του σταυροαναστάσιμον Πάσχα. Αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Μία ευκαιρία για όλους μας. Ένας μακρύς δρόμος που σε 50 ημέρες θα φτάσει στο βράδυ της Αναστάσεως. Η περίοδος αυτή είναι μία ευκαιρία για να ακολουθήσουμε τα χνάρια του εσταυρωμένους και αναστάντους Χριστού.
και είναι μία περίοδος που ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να έρθει αντιμέτωπος με τη δική του αδυναμία, να συναισθανθεί τη μοναξιά του, την αναπηρία του, τη σκληροκαρδία του, την κατάκρισή του, την οργή του, τα ποικίλα πάθη του καθημερινά των τυραννών. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όποιον από εμάς το θελήσει. Είναι μια ευκαιρία που έχει ο άνθρωπος μέσα στον χρόνο, μια ευκαιρία από τις τόσες που μας δίνει η Εκκλησία, να κοιτάξει τον εαυτό του και να κάνει μια στροφή μέσα βαθιά στην καρδιά του και με Φιλότιμο, με το Άγιο Φιλότιμο που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να ξεκινήσει τον πνευματικό του αγώνα. Η περίοδος του Τριωδίου έλαβε το όνομά της από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο με τους εμπρεσμένους ύμνους των κατανυκτικών ημερών του χρόνου. Και αυτή πάλι η ονομασία του βιβλίου οφείλεται στους κανόνες, οι οποίοι ψάλλονται στον όρθρο κάθε ημέρας εκτός των Κυριακών. Δηλαδή ο κανόνας των ημερών αυτών, αντί να έχει 9 οδές, έχει μόνο 3, και τούτο κατά τη γνώμη του Αγίου Νικηφόρου Καλίστου του Ξανθοπούλου, έγινε εις τύπον της Αγίας και Ζωαρχικής Τριάδος. Όποιος μελετήσει προσεκτικά το Τριώδιο, θα δει με πόση σοφία είναι αρμοσμένη η αρχιτεκτονική του από τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας. Ίσως δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος δρόμος από το Τριώδιο για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, για να φτάσει στο Πάσχα, όχι όμως σαν απλός και επιπόλαιος διαβάτης του χρόνου, αλλά σαν ευλαδικός προσκυνητής των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου. Το Τριώδιο αποτελεί μία κλίμακα, μία σκάλα για τον πιστό, που το τελευταίο σκαλί της μας φέρνει μέσα στη φωτεινή ατμόσφαιρα της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας. Το Ιερό Βιβλίο του Τριωδίου θα μπορούσαμε για λόγους μεθοδικούς να το χωρίσουμε σε 3 περίοδους. Η μία περίοδος περιλαμβάνει τις Κυριακές Τελώνου και Φαρισαίου, Ασώτου, της Απόκρεων και την Αποψινή Βραδιά της Θηρινής, 3 προημιακές ή προσφωνήσιμες εβδομάδες του Τριωδίου, πρόκειται για αρχικές, για εισαγωγικές εβδομάδες της ευλογημένης αυτής περίοδου. Οι 3 αυτές εβδομάδες μας κατοικούν, μας ετοιμάζουν για τα σπουδαία θαυμαστά που θα ακολουθήσουν αργότερα. Γι' αυτό ονομάζονται και προσφωνήσιμοι εβδομάδες, καθώς μας προαναγγέλουν και μας προκυρήσουν τους πνευματικούς αγώνες που έχουμε να κάνουμε και τη λαμπρή στολή της ψυχής που πρέπει να ενδοθούμε για να μπορέσουμε να εορτάσουμε το Πάσχα. Ακολουθούν οι 7 εβδομάδες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο αριθμός 7 στην Εκκλησία μας συμβολίζει την τελειότητα, αλλά συμμαρτυρεί σε τούτο και η εμπειρία της Εκκλησίας, ότι δηλαδή μέσα σε μια τέτοια περίοδο 7 εβδομάδων μπορεί ο άνθρωπος να ολοκληρώσει τη μετάνοιά του και να ετοιμάσει τον εαυτό του για το πλήρωμα της Χάριτος, το οποίο θα έρθει το Πάσχα. Η τρίτη περίοδος του Τριωδίου είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, από την οποία καταλήγουμε στην Μεγάλη Εορτή του Πάσχα. Το Πάσχα δεν είναι απλά μια εορτή, αλλά είναι η εορτή των εορτών και η πανήγυρης των πανηγύριων. Το Πάσχα είναι η υπέρβαση όλων των εορτών και όλων των πανηγύριων του έτους. Και μέσα στη μεγάλη πασχαλινή χαρά καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι αξία έχει η δική του ζωή και η ιδιωτή του στον χώρο της Εκκλησίας με τις προεκτάσεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες λένε ότι το Πάσχα είναι μια μέρα της Βασιλείας των Ουρανών. Και για να την κατακτήσουμε και για να τη ζήσουμε, έστω και στο ελάχιστο, αγωνιζόμαστε και παλεύουμε με νηστεία, με προσευχή και με μετάνοια. Με την πρώτη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, η Εκκλησία μας τονίζει την εμπειρία της, ότι όλοι οι χριστιανοί ταλαντευόμαστε ανάμεσα στο αίσθημα της αμαρτωλότητος και στο αίσθημα της αυτοδικαίωσης κατά το πρότυπο του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η παραπολή και τα τροπάρια που την ερμηνεύουν εκφράζουν την ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας αυτή την πραγματικότητα μέσα του και να βάλει αρχή μετανοίας με υπόδειγμα την ταπείνωση και τα παρακλητικά δάκρυα του Τελώνου, ο οποίος κατέβει μάλλον δε δικαιωμένος ενώπιον του Θεού. Αυτή η στάση του Τελώνου, ο οποίος μακρόθεν εστός που ήθελε ουδέν τους οφθαλμούς εις τον ουρανό επάρε, αλλά έλθειπτεν εις το στήθος αυτού, αποτελεί την μοναδική, αυθεντική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου που μπορεί ακόμα να αντικρίσει κατάματα τον εαυτό του, να αναλογιστεί το πλήθος των ανομιών του και να στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο άμετρον έλεος και στη φιλανθρωπία του Θεού.
Η επόμενη Κυριακή είναι αφιερωμένη στην παραβολή του Ασώτου, κατά την οποία η ανάλογη ευαγγελική περικοπή, αλλά και τα αναλύοντα αμφιθροπάρια του Τριωδίου, μιλούν για την τάση του ανθρώπου να αυτονομηθεί εναντί του Θεού. Η τάση αυτή γίνεται αποδεκτή από τον Θεό. Εφόσον εκείνος δημιούργησε το πλάσμα του ελεύθερο, καρπός ωστόσο σε αυτής της λανθασμένης χρήσης της ελευθερίας είναι η πρόσκαιρη και προανερή χαρά της ειδονής που οδηγεί στη βαθιά πίκρα της αμαρτίας, αλλά και στη συνέστηση ότι μόνο στους κόρπους της Εκκλησίας υπάρχει ανάπαυση, η ανάπαυση της υιοθεσίας από τον Θεό Πατέρα. Δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη του Θεού. Κάθε φορά που η διάθεσή μας για επιστροφή στην πατρική οικία γίνεται πράξη, κάθε φορά που ένας άνθρωπος μετανοεί, η χαρά του ουρανού μεταφέρεται στη γη, μέσα από το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως. Συνεπώς, το δεύτερο σκαλοπάτι δεν είναι απλώς η μετάνοια, είναι η βεβαιότητα πως ο Θεός Πατέρας θα είναι πάντα εκεί και θα περιμένει τον καθένα από εμάς για να μετανοήσει. Την Κυριακή της των Απόκρεων, η Εκκλησία μας παραθέτει την παραβολή της Μελούσης Κρίσιος, την οποία χρησιμοποιεί ως παιδαγωγικό μέσο για τον άνθρωπο, ο οποίος ξεχνάει με την καθημερινή μέρημνα την κρίσιμη αυτήν ώρα, δηλαδή την ώρα του Θεού. Ο Θεός είναι στοργικός Πατέρας, αλλά είναι παράλληλα και δίκαιος Κριτής. Κυριακή αυτή, θυμίζοντάς μας την δευτέρα και φρικτή παρουσία του Κυρίου, για να κρίνει τον κόσμο, μας ανεβάζει σε ένα ακόμα σκαλοπάτι της προσοχής, της εγρήγορσης και της νύψης. Υπάρχει όμως και ο δρόμος της αγάπης, που ο χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά. Ο πιστός άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο κάθε αναξιοπαθούς αδελφού του, το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και δεν αντέχει να βλέπει τριγύρω του τη φτώχεια, την καταπίεση, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό. Ο χριστιανός λοιπόν επαγρυπνά για να μην χαθεί η ψυχή του, αλλά μένει σε επαγρύπνηση και στο χρέος της αγάπης, χαρίζοντας στον συνάνθρωπο την ευτυχία της ζωής και στον εαυτό του το μοναδικό προνόμιο να ακολουθήσει το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τη σημερινή Κυριακή, Κυριακή της Θηρινής, το Συναξάρι μας θυμίζει την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Ένα Παράδεισο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος έζησε για πάρα πολλά χρόνια. Ίσως σε μας η διάρκεια της ζωής των πρωτοπλάστων μέσα στον Παράδεισο φαίνεται πολύ μικρή, γιατί τους πατέρες της Εκκλησίας λέγεται ότι οι πρωτόπλαστοι έζησαν στον Παράδεισο περισσότερο χρόνο από εκείνο τον χρόνο που χρειάστηκε από την πτώση των πρωτοπλάστων μέχρι τη γέννηση του Χριστού. Ήταν λοιπόν μια πολύ μεγάλη περίοδος, στην οποία μετά ο άνθρωπος με τη συνέπεια της ανυπακοής του έπεσε, αφού δεν τήρησε την εντολή της νηστείας που του έδωσε ο Θεός, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών που φάγεστε από αυτού. Η σημερινή ημέρα μας παρουσιάζει τον προπάτορα του ανθρωπίνου γένους Αδάμ να στέκεται απέναντι από τον Παράδεισο. «Να οδύρεται ολολίζον, ελεηνή τη φωνή, και έλεγε, ήμι τι πέπον θα οτάλας εγώ, μίαν εντολήν λέγει παρέβητη του Δεσπότου και των αγαθών παντίων εστέλνε. Τα υπέροχα τροπάρια του Τριωδίου ζωντανεύουν την νοσταλγία του χαμένου Παραδείσου». Μια νοσταλγία από τη θεμένη στα πάθη της χριστιανικής επάξεως. «Αλλό παράδεισε λέγει, ουκέτη σου τη τρυφής απολαύσω, ουκέτη όψω με τον Κύριον και Θεόν μου και πλάστην. Ο Χριστός ο σωτήρας του κόσμου ανοίγει την πόρτα του παραδείσου στον καθένα που τον ακολουθεί και μετατρέπει στη ζωή του σε πορεία επιστροφή στον παράδεισο. Ουκ εξευλήθη λέγει δια της παρακοής. Ο ευαγγελικός λόγος της ημέρας αυτής γίνεται ασφαλής οδοδείκτης στην πνευματική πορεία. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές κυθροποί. Συ δεν νηστεύον, μη φανείς τις ανθρώπες νηστεύον, αλλά το πατρί σου το εντοκρυπτό. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή από αύριο, βρισκόμαστε ήδη στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Οι τρεις πρώτες ημέρες, η Καθαρά Δευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη, ξεκινούν με το Ιερό Τριήμερο, στο οποίο η νηστεία προϋποθέτει την απόλυτη αποχή
ιδιαίτερα για εμάς τους μοναχούς, από οτιδήποτε πρόστιμο και πόσιμο. Αυτό το τριήμερο της νηστείας είναι μια θεραπεία εφόδου, μια θεραπεία στον ευδαιμονιστικό και αμετανόητο τρόπο ζωής που έχουμε. Νηστεύοντας κατά τη δύναμη του ο καθένας, εισαγόμαστε πλέον στην ασχετική βιωτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μετά την πρώτη εβδομάδα της αυστηρής νηστείας, η Κυριακή που ακολουθεί είναι αφιερωμένη στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι των αιρετικών οικονομάχων. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την αναστήλωση των Αγίων και Σεπτών εικόνων, ηγενωμένη παρά των αειμνήστων αυτοκρατόρων Κωνσταντινούπολης, Μιχαήλ και της Μητρός αυτού Θεοδόρας, επί της Πατριαρχίας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου. Πανηγυρίζεται λαμπρότητα η αναστήλωση των εικόνων και τονίζεται μέσω αυτού του γεγονότος η απόλυτη σημασία που έχει για τη σωτηρία, η αιμονή και η παραμονή μας στο ορθόδοξο δόγμα, στην ορθή μας πίστη, δηλαδή στην Ορθοδοξία. Οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, μέσα από τη λέλαπα της Οικονομαχίας, η οποία κράτησε 135 χρόνια, διατύπωσαν το ορθόδοξο δόγμα με προσοχή και ευλάβεια. Η προσκύνηση της εικόνας του Χριστού και των άλλων ιερών προσώπων του χριστιανισμού δεν είναι ειδωλολατρεία, διότι η τιμή δεν απευθύνεται στην ύλη, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο και η ευλογία και η χάρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των ιερών εικόνων δίνεται από το ιερό πρόσωπο που εξεικονίζεται και όχι από την ύλη της εικόνας. Οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να εορτάζεται ο θρίαμβος του Ορθοδόξου Δόγματος την πρώτη Κυριακή των νηστειών για να δείξουν στους πιστούς πως ο πνευματικός μας αγώνας θα πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη και να είναι αποτελεσματικός. Η σωτηρία, αδελφοί μου, είναι συνώνυμη με την αλήθεια, ενώ η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδα, οδηγούν δηλαδή στην απώλεια. Η ορθή πίστη είναι το θεμέλιο της ορθής πνευματικής ζωής. Η πίστη αυτή αποτελεί θεμέλιο και της διακρίσεως των πνευμάτων, με την οποία προφυλασσόμεθα από την πλάνη, να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζεται το Πνεύμα του Θεού, ότι όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς Χριστός είναι, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει και το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ερχόμαστε στην επόμενη Κυριακή, η οποία είναι αφιερωμένη στην μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας διδάσκει την ωραία προσευχή. Ο λόγος και η προσοχή δίνονται στη μυστική κατάσταση κοινωνίας της καρδιάς και του νου με τον Κύριο. Για αυτή την εμπειρία, την καταγραφή και την παράδοσή της, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έδωσε σκληρές μάχες. Υπήρξε όντως αριστοκράτης της ασκήσεως, αφού εξήμπηρισε όλα τα προσφερόμενα από το Θεό μέσα για την θέωση. Δεν αρκέστηκε στη μερικότητα, αλλά έγινε δεκτικός των επιλάμψεων των ακτίστων ενεργειών του Θεού, με τις οποίες εξαγνίστηκε ο ίδιος, φωτίστηκε, αγιάστηκε και έγινε αυτός η διδασκαλία του φως για όλους εμάς. Αναδείχθηκε ο Ευαγγελιστής της Θεώσεως, της Χάριτος και της Νοεράς Προσευχής. Δίδαξε ότι η Νοερά Προσευχή, δηλαδή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου, είναι μια τέλεια προσευχή. Είναι ο απλανής οδηγός της σωτηρίας και δεν πρέπει να είναι κτήμα μόνο των μοναχών, αλλά να ενεργείται και από άνδρας και από γυναίκας και από πέδας και από σοφούς και από ιδιώτας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπύκνωσε στην ορθόδοξη διδασκαλία του την ευχριστώ αγιοπνευματική ζωή, ολοκληρωμένη και θεμελιωμένη στις δογματικές προϋποθέσεις της Εκκλησίας. Ζούσε ο ίδιος το μυστήριο της θεολογίας. Βρισκόταν μέσα στο ακένωτο πλούτον των θείων δωρεών. Γι' αυτό και διατύπωσε όχι σε αφηρημένες ιδέες, αλλά εμβραχή ρήματι και πολύ συνέση, χωρίς πλάνη την εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και Θεολογίας. Και μετά από τη δεύτερη Κυριακή των νηστειών, που και πάλι ορίζεται το Ορθόδοξο Δόγμα δια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ερχόμαστε στην τρίτη Κυριακή των νηστειών, στο μέσο δηλαδή της Σαρακοστής, κατά την οποία εορτάζουμε την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και γι' αυτό ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Το θέμα του Σταυρού, αδελφοί μου, κυριαρχεί στην ημνολογία αυτής της Κυριακής.
παρουσιάζεται όχι μόνο μέσα στα πλαίσια του πόνου, αλλά και της νίκης και της χαράς που προέρχεται από τον Σταυρό. Οι λόγοι για τους οποίους καθόρισε η Εκκλησία την Κυριακή αυτή να τιμάμε ιδιαίτερα τον Τίμιο Σταυρό είναι και ιστορικοί και πνευματικοί. Ο πρώτος λόγος είναι ιστορικός. Επειδή λέει και το Συναξάριο, την 6η Μαρτίου έχουμε την μνήμη της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού μετά των Τιμίων Ήλων υπό της Μακαρίας Ελένης και η μεγάλη αυτή ημέρα συνήθως εορτάζεται μέσα στην κατανυκτική περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεν μπορεί να τιμηθεί με τρόπο πανηγυρικό και εορταστικό, γι' αυτό και ουσιαστικά μετατέθηκε ο εορτασμός αυτής της εορτής την 3η Κυριακή των Νηστείων. Υπάρχουν όμως και πνευματικοί λόγοι. Με πολύ εύγρωτο τρόπο σημειώνει το συναξάριο της ημέρας αυτής. Είμαστε, λέγει, σαν τους οδηπόρους σε ένα δύσκολο και μακρινό δρόμο που κατάκοποι, αν βρουν κάποιον δέντρο που έχει καλή σκιά, κάθονται λίγο για να αναπαυθούν και ανανεωμένοι συνεχίζουν τον δρόμο τους. Έτσι και τώρα, λέγει, το καιρό της νηστείας και στο δύσκολο ταξίδι της προσπαθίας, ο ζωηφόρος Σταυρός φυτεύθηκε εν μέσω του δρόμου αυτού του σκληρού για να μας δώσει άνεση, ξεκούραση και να μας ενθαρρύνει στην υπόλοιπη προσπάθειά μας, δηλαδή μέχρι το Πάσχα. Η 4η Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, δηλαδή σε ένα μοναχό, το συγγραφέα του βιβλίου της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ηγούμενος, μεγάλος ασκητής και ερημοπολίτης, απευθύνει το βιβλίο του στους μοναχούς. Η συλλογή αυτής της μοναδικής ασκητικής πείρας και της ανεπανάληπτης πνευματικής εμπειρίας, μιας εξαιρετικά αγιασμένης μορφής όπως του Ιησίου Ιωάννου του Σιναίτου, μπορεί να σταθεί για κάθε πνευματικό αγωνιστή ένα άριστο παιδαγωγικό βοήθημα, ένα πραγματικό θεόπνευστο κείμενο που μέσα από τις ανεπανάληπτες διηγήσεις του και την θεωρητική διδασκαλία αποκαλύπτει τα μυστικά της πνευματικής ανόδου και τελειότητος, στην οποία και για την οποία όλοι έχουμε κληθεί από τον ίδιο τον Θεό. Και ερχόμαστε στην 5η Κυριακή των Νηστειών, όπου η Εκκλησία τιμά την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτύτερο αμαρτωλό τρόπο της ζωής της, αλλά και στην υπέρμετρη αργότερα μετάνοιά της. Με το πρόσωπό της έρχεται μπροστά μας όλο το φάσμα της ανηθικότητος και της αμαρτίας, 17 χρόνια πόρνη, και καταλαβαίνουμε ότι τα πάθη είναι μεγάλα εμπόδια για την πνευματική μας ζωή. Η αμαρτία είναι σαν ένα συνικό τείχος το οποίο υψώνεται ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Μας χωρίζει και από τους αδελφούς μας και από τον ίδιο τον Θεό. Έχοντας ωστόσο ως πρότυπο την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, οι πιστοί συνειδητοποιούν για άλλη μια φορά ότι το έλεος του Θεού μπορεί να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και από το βαθύτερο βάραθρο της αμαρτωλότητός του. Η επόμενη Κυριακή των Βαΐων περιγράφεται μέσα από τα καινοδιαθηκικά κείμενα και από τους ίδιους ως ο θρίαμβος της ανόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, η μεταστροφή του θριάμβου σε αιωνιδισμούς, σε πάθη και σε σταυρό. Ενώ το βράδυ με την κατανυκτική ακολουθία του νυμφίου, η Εκκλησία εορτάζει τον παθόν του Κυρίου τα Σαπαρπάς και εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Κατά αυτήν, δηλαδή την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ζούμε το βάθος και το πλάτος των αφράντων παθών του Κυρίου. Ωστόσο, κάθε ύμνος εμπεριέχει ένα διπλό νόημα, αναφερόμενος άμεσα ή έμεσα και στην επερχόμενη Ανάσταση, έτσι ώστε η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από σταύρο αναστάσιμο περιεχόμενο. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι το μικρότερο μεν τμήμα του Τριωδίου, αλλά και το ιερότερο και το αγιότερο, αφού στην εβδομάδα αυτή βιώνουμε τα μεγάλα παραδεσπό του Χριστού κατορθώματα. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, και όπως η Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, είναι το κέντρο του Αγίου Βήματος, αλλά και ολοκλήρου του ναού, έτσι και ο κενός τάφος του Χριστού αποτελεί το κέντρο και το τέρμα του σκοπού του Τριωδίου. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή αποτελεί την καρδιά του εκκλησιαστικού έτους, την ακένουτη πηγή που αρδεύει την λειτουργική μας ζωή, τον αδαπάνητο θησαυρό που πλουτίζει την ορθόδοξη χριστιανική ευσέβεια. Ουσιώδες στοιχείο που μας βοηθά στην πνευματική προετοιμασία, στην οποία μας καλεί η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι η προσευχή, η οποία σε συνδυασμό με τη μετάνοια, με την νηστεία, η οποία αποτελεί την πρώτη εντολή του Θεού,
με τη φιλανθρωπία, μας οδηγεί ασφαλώς στην προσέγγιση του μυστηρίου του σταυρικού πάθους και της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Η προσευχή γίνεται η οδός επικοινωνίας μας με τον Θεό και Πατέρα μας. Μέσω της προσευχής, είτε κοινής είτε ιδιωτικής που προσφέρει η Εκκλησία, οι πιστοί συναντούμε το υπερημών σταυροθέντα και αναστάντα Κύριο. Η προσευχή είναι η αναπνοή του χριστιανού, μνημονευταίων κα Θεού ή αναπνευστέων κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Η προσευχή αποτελεί ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Με την προσευχή βιώνουμε το υπέρχρονο μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας. Βεβαιωνόμαστε εμπειρικά για την νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Μια νίκη που αποτελεί την εγγύηση και την δυνατότητα να περάσουμε κι εμείς από τη δουλεία στην ελευθερία, από τη φθορά στην αφθασία και από τον θάνατο στη ζωή. Έτσι γινόμαστε κοινωνή της Θείας Χάριτος, κοινωνή της ζωής που χαρίζει ο Ζωφιός Σταυρός και η εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου. Σε όλη την πορεία λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η προσευχή χαρίζει στον πιστό δύναμη ακατάβλητη, φρόνημα μαχητικό και πνεύμα γενναίο. Η Εκκλησία έχει φροντίσει γι' αυτό με τις πολλές και συχνές ιερές ακολουθίες που αποτελούν τον ασύγκριτο πλούτο αυτής της περίοδου, κρατά ανίστακτη τη διάθεσή μας για όσο το δυνατό συχνότερη επικοινωνία με τον Θεό. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είμαστε συνεχώς στο ναό, έχουμε τις περισσότερες λατρευτικές ευκαιρίες μέσα στον χρόνο, με τις ιερές ακολουθίες κατανυκτικότερες και μυσταγωγικότερες. Ο όρθρος, οι ώρες, η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, το μεγάλο απόδειγμα, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας και ο μεγάλος κανόνας. Όλη αυτή η ευλογητή πλημμυρίδα των ιερών ακολουθιών κυριολεκτικά παρασύρει τον πιστό σε πνευματική ανανέωση, εγρήγορση και μετάνοια. Βέβαια, η κοινή προσευχή και η λατρεία πρέπει να συντεριαστεί σε ένα μεγάλο βαθμό με την προσευχή, την δική μας, την προσωπική, την ατομική προσευχή, την προσευχή που πρέπει να γίνεται στο ταμείο μας. Το πρωί και το βράδυ, αλλά και σε κάθε κατάλληλη στιγμή, ο πνευματικός άνθρωπος αναφέρεται πάντοτε ευχαριστιακά και δοξολογικά στο Θεό, με απέραντη ευγνωμοσύνη για τις άπειρες δωρεές Του, για την υπέρβαση των διαφόρων αντιεξοδοτήτων και δυσκολιών. Βρίσκει ακόμα τις ευκαιρίες να φέρει στα χείλη Του το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου, το υπερπάν όνομα, που χαρίζει ειρήνη στην καρδιά και διώχνει τους πονηρούς λογισμούς. Η γνωστή μονολόγιστη ευχή, όπως λέγουν στο Άγιον Όρος, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, αποτελεί όχι μόνο πλήρη και ολοκληρωμένη ομολογία πίστεως, αλλά και τη βαθιά εξήτηση του ελέους του Θεού. Προσευχή είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Δίνει ουσιαστική έκφραση στον αγώνα του χριστιανού για ένωση με τον Θεό. Αυτή η ένωση φέρνει την εσωτερική μεταμόρφωση, την απόκρουση των πειρασμών, την υπερκίνηση του κακού που κατοικεί στην ψυχή μας, τη μοναδική δύναμη της θεϊκής παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Αλήθεια, όλα αυτά δεν αποτελούν όμως και το ουσιαστικό περιεχόμενο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για όλα αυτά δεν κοπιάζει ο κάθε ευσεβής χριστιανός όλη αυτή την περίοδο. Να λοιπόν ένας ασφαλής και σίγουρος δρόμος. Η εξήτηση του ελέους και της χάριτος του Θεού που ανακαινίζει τον άνθρωπο και ετοιμάζει την καρδιά του να υποδεχθεί τον αναστημένο Χριστό. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, αγαπητοί αδελφοί, το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ήδη άνοιξε. Το σύνθημα του πνευματικού αγώνα δόθηκε. Η Εκκλησία μας προσκαλεί όλους εμάς τα παιδιά της να αναλάβουμε τον καλό αγώνα της πίστεως, όπως ακούσαμε από το στόμα του Ιερού Υμνογράφου σήμερα το πρωί. Το στάδιο των αρετών ενέωκται, η βουλόμενη αθλήση εισέλθεται και αναλαβώνται στην πανοπλία του Σταυρού, το εχθρό αντιμαχισόμεθα, ο στίχος άρρηκτον κατέχονται στην πίστη και ως θώρακαν την προσευχή και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνη. Και ο ποιόν ταύτα των αληθινών κομίζει στέφανον παρά του Παμβασιλέως Χριστού εν ημέρα χρήσεως. Ευλογημένη λοιπόν η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ήρθε ο Κύριος Ιησούς με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, πάντων των Αγίων, διευχών του Σεβασμιωτάτου και Θεοφιλεστάτου, των Επισκόπων μας να μας αξιώσει να εισέλθουμε και να διέλθουμε την ιερή αυτή περίοδο με υγεία ψυχής και σώματος. Να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμή Του να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα, δια να φτάσουμε εις το λιμένο του φωτός και της Αναστάσεως συμβάσεις της Αγίας. Αμήν.
εάν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεοφιλέστατε, Σεβαστή Πατέρας, Άγιε Οικούμενε, Σεβαστή Πατέρα, Σεβαστή Πατέρας, αγαπητοί μου αδελφοί, έλεγε Κύριος ο Χριστέ, φούτου σώμου το σκότος, τι πρέπει να λέμε εμείς όλοι και πώς εμείς χρειάζεται να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να δούμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και για να δούμε τον Χριστό στη ζωή μας χρειάζεται να αδειάσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε από τον εαυτό μας και να δούμε τον εαυτό μας στο πρόσωπο του αδελφού μας, του συνανθρώπου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πατέρα. Τον Πατέρα Βαρθολομαίο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Επανοσυμφίου στο Ηράκλειο, ο οποίος και αυτές τις ημέρες προημερών εξελέγει διαμίανης έτσι παραηγούμενος της Μονής και αυτό δηλώνει και το ήθος του και τη δική του αγάπη προς το μοναστήρι και για όσα μας είπε απόψε, διότι παρά το ότι αυτό που είπα στην αρχή όπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε «Κύριε σου πιστεύω του σώμου το σκότος», μας έδωσε εκείνος μια ελπίδα, την ελπίδα του ελέους του Θεού, το οποίο είναι τόσο πολύ πλούσιο, τόσο πολύ ατελείωτο, που ακόμα και η αμαρτία μας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν είναι και ακόμα σαν τον ωκεανό, μπορούμε να επενδύσουμε, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Η πορεία την οποία μας ακούμε, που ακούσαμε προηγουμένως, το ταξίδι το οποίο κάναμε και μας έκανε ο πατήρ Βαρθολομαίος, ήταν όντως μία εισαγωγή, θα λέγαμε, στην εορτή του Πάσχα, στην πορεία του Πάσχα. Και όπως γνωρίζουμε, η Μεγάλη Τεσσαραποστή είναι μία ολότητα, μία ολοκλήρωση, ολόκληρης της δημιουργίας. Ήδη από αύριο, μέσα στο λειτουργικό χρόνο που έχουμε ξεκινήσει μέσα στην Εκκλησία μας, θα ακούσουμε εναρχή στον Εσπερινό, εναρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Φαίνεται λοιπόν μέσα σε αυτό ότι ο Θεός βλέπει τον κόσμο εσχατολογικά και καλεί τον καθένα από εμάς να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο ο ίδιος έχει δείξει. Κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε τον αληθινό δρόμο, εθεράπευσε την αμαρτωλή πορεία την οποία ακολούθησε ο άνθρωπος και έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα του αυτεξουσίου και να κρίνουμε εκείνο το οποίο θέλουμε να ακούσουμε τη ζωή. Αλλά να τον ακούσουμε στη ζωή μας. Αλλά χωρίς τη μυστηριακή ζωή τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό μας ανέφερε για την εξομολόγηση, για την πορεία μας, για τον εκκλησιασμό μας και τη Θεία Κοινωνία, στο πανηγύρι δηλαδή της πίστεως, το οποίο η Εκκλησία μας μας προτρέπει και μας υπερθυμίζει την παράδοσή της, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο Θεία Κοινωνία, αφού βάσει των Αποστολικών Διαταγών, μας λέγουν οι Αποστολικές Διαταγές σε κάθε Θεία Λειτουργία οι Χριστιανοί οφείλουν να κοινωνούν εάν βεβαίως το επιτρέπει ο Πνευματικός ή και αργότερα τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου όπου έλεγε, ο οποίος έλεγε τρεις φορές τουλάχιστον την εβδομάδα. Βλέπετε λοιπόν τι σημαίνει η Θεία Κοινωνία, τι σημαίνει πανηγύρι της πίστεως, τι σημαίνει η συμμετοχή μας στη χάρη και το έλεος του Θεού, τι σημαίνει η κοινωνία του Αναστάντος Χριστού. Εύχομαι καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαραποστή και πάλι ευχαριστώ τον Άγιο Καθηγούμενο του Γέροντα Βαρθολομαίου και τους πατέρες που ήρθαν μαζί του, αλλά και όλους εσάς οι οποίοι πάντοτε με τον δικό σας τον τρόπο μας δίνετε τη χαρά και την ελπίδα κάθε χρόνο να ανανεώνουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην τοπική μας Εκκλησία. Την επόμενη και επόμενη Κυριακή θα είμαστε στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα ομιλήσει ο Γέροντας Ιλαρίων, ο Νεασκητιώτης, είναι ένα πρόσωπο το οποίο και παλαιότερα έχει έρθει και βεβαίως θα έχει κάτι καινούργιο να μας πει μέσα από την δική του την εμπειρία και την προσπάθειά του. Καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαραποστή.
Τον Άγιο Ποιμενάρχη μας, τον Άγιο Δωρηλαίο και τον Άγιο Καθηγούμενο που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα μαζί μας για τον πρώτο κατανοητικό εσπερινό, να πούμε ότι μετά την συγχώρηση και τον εσπασμό των εικόνων κάτω υπάρχει μια μικρή τράπεζα, όποιος θέλει μπορεί να κατέβει και έχει χρόνο για να κάνουμε έτσι το τελευταίο τραπέζι πριν τη 40η. Να είστε καλά και τη 40η σε όλους. Να πούμε επίσης ότι έξω είναι και το τραπεζάκι της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ανάγκες ανθρώπων τόσο και σε υγεία πολλές φορές, οι οποίοι θέλουν χρήματα για κάποιες έτσι καταστάσεις υγείας που υπάρχουν, αλλά και για τα συσίδια της Μητροπόλεως μας, όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει στο τέλος. Oh.
μύθι.